Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Ένα ισοδύναμο αγώνα και ο καλύτερος θα κερδίσει. Λοιπόν, πρώτη μπάλα λοιπόν για τον Κεραυνό και η οικογένειά σου, έτσι. Είμαι χαρούμενος, εντάξει, είναι αυτά που έχει ο κανονισμός και δεν θέλω κάποιον άλλο λόγο που έγινε αυτό αυτή τη στιγμή. Εδώ ο Τζάκσον βρήκε ανοιχτό διάδρομο, ουσιαστικά την θέση του. Βον τώρα ευκαιρία για το Αποέλ να περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Με τον Βον να πηγαίνει μέχρι μέσα. Στα 3 δευτερόλεπτα από μακριά του αρχηγού του Κεραυνού. Βον για το 3 στα 3. Και Άσλεϊ, Ουίλις για 3. Ναι! Άλλο ένα rebound. Χιλ τρέχει ο Γιαννάρας σε ανοιχτό γήπεδο. Σταματά. Εκτελεί ο Γιαννάρας. Γιαννάρας και πάλι για το 3 στα 3. Ναι! Εντάξει, είναι έτοιμος. Δηλαδή αυτή η πάσα. Στυλιανού ψάχνει ρυθμό. Χιλ ένας εναντίον όλων. Κανένα πρόβλημα. Coast to coast. Στυλιανού για 3. Ναι, ο Νίκος ο Στυλιανού. Άσλι. Δεν θα τα καταφέρει με τον Γουίλις εκεί. Έγινε αποδέχτης της μπάλας. Σέπος για 3. Ναι! Γκραντ προσποιείται. Πάει μέχρι μέσα. Φοβερό καλάθι. Συνεχίζει να βρίσκει λύσεις. Και κλέβει την μπάλα τώρα ο Χιλ. Ευκαιρία στον ευνηδιασμό. Γκραντ. Δεν χάνεται αυτό στον ευνηδιασμό. Βλέπουμε εδώ το Χιλ πώς έκλεψε. Τρέχει. Βλέπει τον Γκραντ. Του δίνει την μπάλα αυτός μπροστά από τον Χάκιν. Αλλά υπάρχει δρόμος ακόμη. Ακριβώς. Στυλιανού στον Κορονίδη. Στυλιανού για άλλο ένα τρίποντο. Σάιμον. Και αυτός. Κορονίδης. Ωραία πάσα στον Γουίλις. Καλάθι. Και ότι βγει. Χάκινς. Καλάθι και φάου. Παίρνει τώρα προσπάθειες. Εντάξει. Εντάξει. Στυλιανού στο Σάιμον. Μεγάλο σουτ. Μπήκε. Κορονίδης για 3. Ναι! Βρίσκει τον διάδρομο. Σαν σε προπόνηση. Να δούμε τι έχουν αποφασίσει. Θα έχουμε φάουλ. Ποιον παίχτη θα στοχεύσουν. Και ποιος θα είναι τελικά ο νικητής. Να φέρουν το παιχνίδι εδώ. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα χάσει την μπάλα. Επιμένει. Φάουλ εκεί. Αστοχή από κοντά. Και ο Κεραυνός είναι ο μεγάλος νικητής. Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση.